Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεατρίες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας. Βέβαια βρισκόμαστε στο καλοκαίρι πλέον, αν θέλουμε να το πούμε βέβαια καλοκαίρι μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπουμε. Τέλος πάντων βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, ποδόσφαιρο πλέον δεν υπάρχει, αγώνες δεν υπάρχουν. Αναμένουμε βέβαια το παγκόσμιο κύπελο που θα ξεκινήσει την Πέμπτη. Αλλά εμείς στα δικά μας. Και βέβαια που αλλού, στην ομάδα της Κέρκυρας που του χρόνου θα παίζει στη Σούπερ Λίγκα. Μια ομάδα πλέον βέβαια που θα βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια. Πήρε και την αδειοδότηση, ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Και το λέμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί υπάρχουν ομάδες που θα παίξουν στη μεγάλη κατηγορία και δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Κοντά σας λοιπόν και σήμερα, Βίκης Παργινός, Γιώργος Θεοδόρου. Γιώργο, έκανα μια μικρή εισήγηση. Καλά έκανες, Βίκη. Εσύ βέβαια έχεις πιο πληρέστερο ρεπορτάζ. Είπες πριν για καλοκαίρι, αλλά το μεσημέρι μόνο καλοκαίρι δεν ήταν. Δεν ήταν, βέβαια. Έφυγε ο κόσμος γρήγορα από τις παραλίες που είχε πάει σήμερα. Ήταν και αργία. Και εκείνο χρονική στιγμή περίπου 3 και μισή ήταν, 4 ώρα. Έριξε. Πραγματικά ήταν. Κανονικά βέβαια δεν έπρεπε να φύγει ο κόσμος γιατί η λάσπη που πέσε πάνω του, ναι. Το χώμα μάλλον που πέσε πάνω του, ναι. Θα πρέπει να το ξεπλύνει μετά. Σωστά. Έχει δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπες και Βίκη πριν, το μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή και το περιμένουμε όλοι με αγωνία είναι η έναρξη του Μουντιάλ, εκεί που θα συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδος. Είναι ένα γεγονός που καθυλώνει όλο τον κόσμο μπροστά από ένα τηλεοπτικό δέχτη όσο δεν έχουν δυνατότητα να ταξιδέψουν στη Βραζιλία να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια από κοντά. Και νομίζω... Δεν είναι και κοντά, ε. Ναι, ξέρετε, δεν είναι και κοντά. Και νομίζω ότι όλο το βάρος θα πέσει εκεί, εκτός για τους κυρίους φιλάθλους και ανά τόπο που έχουν ομάδες στη Super League που πάντα κοιτάζουν τα τεχτενόμενα της ομάδας τους για να δουν και η μεταγραφολογία, έτσι, ναι. Και η μεταγραφολογία που είναι στο επίκεντρο πλέον. Κοίτα, είναι η δουλειά, η χαρά των δημοσιογράφων, βέβαια. Να πω έτσι, και του φιλάθλου κόσμου. Αυτή η περίοδος, η περιβόητη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Κοίταξε, Γιώργο, είναι και το πιο εύκολο. Πετάμε 10 ονόματα, μπορεί τα 2-3 να πέσουν, έτσι. Εντάξει, δεν είναι έτσι πλέον. Δεν είναι πλέον έτσι, Βίκη, γιατί έχεις και την ευθύνη, βέβαια, αυτό που γράφεις. Και δεν μπορείς να γράψεις. Πάντως, έτσι παίζεται το παιχνίδι. Δεν μιλάμε βέβαια για τα δικά μας, ναι, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέμε για τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τις εφημερίδες. Εκεί πετάνε κάποια ονόματα. Εκεί είναι το βάρος όλοι, γιατί πρέπει να παίξουν πρωτοκλασσά το όνομα στο πρωτοσέλιδο. Βέβαια. Και γνωρίζεις παλιά, Βίκη, ότι που δεν ήταν τόσο προχωρημένο και το ίντερνετ, ότι το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας, όταν κρεμούνται στα περίπτερα στην Ομόνοια, προσέλκει όλο το ενδιαφέρον. Για να πούμε τώρα πρόσφατα, Ριβάλντο, παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι, ναι. Πιο παλιά, ο Ντέταρη, να πούμε δύο ονόματα του Ολυμπιακού, που ψάχνει ο εκδότης, ο αρχισυντάκτης, οι ρεπόρτερ να βρουν ένα χειροπιαστό όνομα, να το μπουμπουνίσουν, που λέμε στη δημοσιογραφική διάλεκτο, για να προσελκύσει φιλάθλο κόσμο για να αγοράσουν εφημερίδα. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο κόσμος έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο πληροφόρησης και αυτό είναι το διαδίκτυο. Και πλέον οι εφημερίδες. Υπάρχουν πολλά site, ναι, πολλές ειδήσεις και βέβαια από εκεί μπορεί να μάθεις οτιδήποτε. Εμείς είμαστε εφημεριδάκηδες όμως, στηρίζουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το θέμα της Κέρκυρας, τελείωσε το πρωτάθλημα, τα έχουμε πει αυτά. Έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Πάντως, το πρώτο θετικό σημείο είναι που πήρε την αδειοδότηση. Κοίτα, ήταν, το είχαμε πει και την, ναι, την προηγούμενη φορά. Ναι, ήταν τυπικό το θέμα, ναι, αυτό. Ναι. Και πραγματικά, και επειδή είχαμε στο γήπεδο όταν έπαιζε το τελευταίο παιχνίδι, είχε έρθει όλος ο κόσμος και μαζόταγε. Και μου είχε, μπράβο, κάνει, ναι, μου είχε, ναι, κάνει φοβερή εντύπωση, διότι είχαν πει όχι και τώρα. Ναι, όχι και τώρα να μην πάρουμε αδειοδότηση. Λοιπόν, ήταν τυπικό το θέμα. Το είχε πει και η διοίκηση της ομάδας της Κέρκυρας. Έτσι ήταν, όπως αποδείχθηκε, και ήταν ένα θέμα που λύθηκε αμέσως. Απλώς πλήρωσε το παράβολο η ομάδα της Κέρκυρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Νίκη Βόλου δεν πήρε αδειοδότηση, ο Ολυμπιακός Βόλου δεν πήρε αδειοδότηση. Επίφοβος είναι και ο Πανιώνιος. Δεν έχει πάρει αδειοδότηση ο Πανιώνιος, όπως, ναι, αδειοδότηση δεν πήρε και ο Πας Γιάννενα. Και ο Πας Γιάννενα, ναι. Λοιπόν, ναι. Είναι κάποιες ομάδες που δεν πήραν την αδειοδότηση, αλλά ο Πας Γιάννενα σε σχέση με τον Πανιώνιο και την Νίκη Βόλου υπερτερεί, γιατί στην ουσία έχει μια έτοιμη ομάδα. Έχει προσθήκες, έτσι, και έχει το συνηθίσει ο Πας Γιάννενα. Τα τελευταία χρόνια δεν παίρνει αδειοδότηση.
Λοιπόν, το έχει συνηθίσει και έχει στελεχώσει την ομάδα του με τέτοιο τρόπο που δεν χρειάζονται να κάνει συνταρακτικές μεταγραφές, δηλαδή και σε ποσότητα. Σε ποσότητα, ναι, ναι. Και έτσι Πανιόνιος όμως είναι πρόβλημα μεγάλο, γιατί βλέπω ότι και ο Καπάντεϊς και ο αυτός ο Πανιόνιος έχει και ο Κουλοχέρης έκαναν προσφυγές. Έχει σοβαρό πρόβλημα, ναι. Είναι και τα προηγούμενα χρέη, περιμένει να μπει σε ένα άνθρωπο, μήπως καταφέρει και αντεπεξέλθει και μπορέσει να δημιουργήσει ένα ισχυρό σύνολο. Έχει τον τίτλο του ιστορικού. Έχει περάσει από πολλά πράγματα ο Πανιόνιος, αλλά έχει πάντα. Καμία αλλαγή στο όνομα. Αλλά πάντα, Πανιόνιος, ναι, πάντα, ναι, βρίσκει την άκρη ο Πανιόνιος και ανταποκρίνεται. Αλλά πλέον δυσκολεύουν τα πράγματα. Μην ξεχνάς, βγήκε ότι θα υποβαστούν 4 ομάδες τη νέα αγωνιστική περίοδο. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται κατά πολύ. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, το θετικό για την Κέρκυρα, να το πάμε εδώ, είναι ότι μία από τις νεοφώτιστες ομάδες είναι η Κέρκυρα και η Νίκη Βόλου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στον Παράσο μέσα σε Ξάνθη Ολυμπιακό Βόλου. Δεν πήρε άδεια. Και αυτό είναι θετικό, κυρίως γιατί η Νίκη Βόλου έχει πολλά συμβόλαια από τον κλασσά των ποδοσφαιριστών που λήγουν στις 30 Ιουνίου. Έχει δικαίωμα να ανανεώσει τρεις ποδοσφαιριστές, τρεις ανανεώσεις. Άνω των 24 ετών. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα το επιλέξει αυτό ή θα κάνει μεταγραφές. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε πολύ δύσκολη θέση η Νίκη Βόλου. Από ό,τι διαβάζουμε σήμερα, ότι στις τρεις ανανεώσεις, ένας εκ των τριών είναι ο Ισπανός, ο Ανιέντε, το οποίο θα τον κρατήσει οπωσδήποτε. Και ο προβληματισμός είναι να κρατήσει ένα εκ των. Τζιόρι Αποστολίδη. Τζιόρι Αποστολίδη, ναι, ναι. Ο Αποστολίδης είναι ομαδοφύλακας, ο Τζιόρι είναι πρώτος σκόρερ. Πρώτος σκόρερ, ναι, ναι. Τώρα τι θα κάνει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Τώρα, όσον αφορά την Κέρκυρα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου παρέδωσε την έκθεσή του στη διοίκηση της ομάδας Κέρκυρας και αφορά το έμψυχο δυναμικό του ρόστερ που ανέβηκε η ομάδα κατηγορία. Έχουμε πληροφορίες ποιο είναι? Η έκθεση. Όχι, οι παίχτες που θα παραμείνουν και ποιοι θα φύγουν. Α, θες τη μαύρη λίστα. Εντάξει, μαύρη λίστα, νομίζω ότι ξέρει μόνο ο προπονητής και η διοίκηση. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη και στα λίγα. Κοίτα, σύμφωνα με όλα αυτά που έγιναν φέτος στην αγωνιστική περίοδο και το χρόνο συμμετοχής που πήραν οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι δύσκολο να βγει η blacklist που λέμε. Εντάξει, είναι δική μας εκτίμηση αυτή. Ναι, εννοείται. Εντάξει, ναι, ναι. Αν θεωρήσουμε ως βασικό τεκμήριο. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω, Γιώργο, να το διευκρινίζουμε αυτό για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχουν πληροφορίες μέσα από το Δέλτα Σίγμα κτλ. Έτσι, η ομάδα της Κέρκυρας έτσι λειτουργεί. Ναι. Είναι πολύ κλειστή, δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα και καλά κάνει, έτσι πρέπει να συνεχίσει. Φυσικά. Δεν χρειάζονται καφενειακές συζητήσεις και ούτε ποιος παράγοντας θα πει πρώτος την είδηση κτλ. Αυτά δεν χρειάζονται στο ποδόσφαιρο πλέον. Και αν θα μπούμε σε μια λογική να προσεγγίσουμε ποιοι θα παραμείνουν την νέα αγωνιστική περίοδο στην ομάδα της Κέρκυρας, σίγουρα είναι κάποια συμβόλαια τα οποία υπάρχουν, είναι 11. Αν θες να στα πω, Βίκυ, ποια είναι τα συμβόλαια. Πάμε να τα πούμε για τον κόσμο για να τα. Λοιπόν, τα συμβόλαια που έχει η Κέρκυρα για την νέα αγωνιστική περίοδο είναι του Ανδρεόπουλου, του Βενέτη, του Μαραγκού, του Κουτσαβασίλη, του Κρητικού, του Γεωργακόπουλου και είναι και τα συμβόλαια του Ναγιάρ και του Ζορμπά. Και οι δύο παίκτες αυτοί την προηγούμενη εβδομάδα υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Είναι και οι δύο εδώ τώρα, έτσι, και λοιπόν, ακολουθούν. Ναι. Τώρα ο Αλέκος Κοσκινάς έκανε το χειρουργείο, ο γιατρός της ομάδας, και τώρα ο κ. Κοσκινάς μαζί με τον Αργύριο Ραψουμανίκη θα αναλάβουν την αποκατάσταση αυτών των ποδοσφαιριστών. Του Ζορμπά δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, ναι, ούτε ναι, και του Ναγιάρ, αλλά ο Ναγιάρ είχε ένα πρόβλημα. Έχει ιστορικό παρελθόν. Ναι, εν πάση περιπτώσει, έκαμε το χειρουργείο όμως γιατί χτύπησε στο τελευταίο παιχνίδι. Mm. Δεν έχει σχέση με το άλλο. Χτύπησε και έπρεπε να γίνει επιγόντως το χειρουργείο. Λοιπόν, και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ναγιάρ και αν θα συνεχίσει το μάτι τη Κέρκυρας. Έχει όμως συμβόλαιο. Ο Ζορμπάς έχει συμβόλαιο και αυτός. Τώρα, έχει ανανεώσει ήδη ο Γκόμες. Όλα δείχνουν να ανανεώσει. Ναι, ναι. Ο Γκόμες για τα επόμενα 2 χρόνια. Συμβόλαιο έχουν ακόμη ο Κουλούρης, ο Άρμενης και ο Ελληνίδης. Λογικά αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές, επειδή δεν πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής, μάλλον καθόλου. Ελάχιστο χρόνο. Έως ναι, ελάχιστο χρόνο, ναι, συμμετοχής, ναι, ναι, λογικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές ή θα δοθούν δανεικοί ή θα αποχωρήσουν μόνο της Κέρκυρας. Βάσει βέβαια τη χρονιά που έκαναν την προηγούμενη. Ναι. Αυτό που μόλις τελείωσε, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν συμβόλαια τα οποία έχουν λήξει και πάνε προς ανανέωση. Όπως είναι του Βλάχου, του Παρασκευαίδη, του Μπαλντοβαλίεφ, του Κουτσόπουλου, του Κόντου, του Σουάνη. Είναι ποδοσφαιριστές που ήταν βασικοί όλη τη χρονιά και είναι και ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχει λήξει το συμβόλαιό τους και οι δύο που μπορούμε να. Και μάλλον ο ένας που μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι θα αποχωρήσει
Είναι ο Μπέριαν, ο οποίος δεν ήταν παίχτης της Κέρκυρας. Ναι, ανήκε στη... Ήταν δανεικός από τη ομάδα του Πλατανιά. Τώρα τα υπόλοιπα συμβόλαια που έληξαν, που θα λήξουν 36 τυπικά, είναι του Παπά, του Καραδέμητρου, του Ραπτάκη, του Βρονταρά, του Καραγιανίδη, του Σίκιμιτς, νομίζω λίγοι γι' αυτό. Και θα δούμε τώρα πόσες μεταγραφές θα αποφασίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου ότι χρειάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο της Super League. Γιατί όπως έχουμε καταλάβει, η ομάδα λογικά θα αποκτήσει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ένα αριστερό μπακ που θα είναι μαζί με τον Κουτσόπουλο, που λογικά θα μείνει στην ομάδα της και έχει την αγωνιστική περίοδο. Ένα αμυντικό χαφ, δύο πλάγια χαφ αριστερά-δεξιά, δηλαδή εκεί που είχαμε και ένα ψηλό πρόβλημα φέτος. Center forward σίγουρα. Ένα δημιουργικό μέσο και τερματοφύλακα. Τώρα θα πάρει ένα, θα πάρει δύο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Βρονταρά και με τον Κίνη. Ναι. Οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο για την αγωνιστική περίοδο. Αν θα τους ανανεώσει το συμβόλαιο και παραμείνουν, δηλαδή θα αποκτήσει μόνο ένα τερματοφύλακα ή θα πάει για δύο τερματοφύλακες. Είναι ένα θέμα αυτό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, και βέβαια αφορά... είναι κάτι που είναι απόφαση του προπονητή πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι, αυτός ξέρει, αυτός βλέπει, αυτός καταλαβαίνει. Καλά, εννοείται αυτό. Έτσι, δεν... ο προπονητής έζησε όλη την ομάδα. Βέβαια, θα πούμε και εδώ το εξής. Καταρχήν, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, το 90% είναι δικές του επιλογές. Επιλογές, ναι, αυτό θέλω να πω. Εδώ βέβαια, Γιώργο, δείχνει πόσο άσχημο ήταν που δεν ανέβηκε η ομάδα στην Αράδο στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Ναι, γιατί θα... Και το είχα τονίσει εγώ και ότι νομίζω ότι η άνοδος του Συναράδου θα έπρεπε να ήταν άνοδος που θα έπρεπε να έχει βοηθηθεί από όλη την Κέρκυρα. Για το γεγονός αυτό ότι υπάρχουν 4-5 παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να πάνε εκεί. Ναι. Και να πάρουν κατάλληλες εμπειρίες. Ναι. Λοιπόν, τώρα... ένα θέμα όμως θα το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή γιατί ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ. Ναι. Και... τώρα, όσον αφορά τα ονόματα, αυτό που είπε στην αρχή της εκπομπής για τις μεταγραφές, Βίκυ κτλ. Τρία ονόματα έχουν ακουστεί για την ομάδα της Κέρκυρας. Οι δύο είναι τερματοφύλακες. Είναι ο Ντίνο Σέρεμετ, ο οποίος είναι γνωστός στο κυριακό φύλακο. Ήταν παλιότερα εδώ στην Κέρκυρα. Ναι. Ήταν επί εποχή Μπάμπι Τενέ στην ομάδα της Κέρκυρας, τότε που ήταν και ο Μαχαμαντού Σιμπτιμπέ. Ναι. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία. Αγωνίστηκε και στην Καλυθέα, αγωνίστηκε και στη Δόξα Δράμας, αγωνίστηκε και στη Λάρισα. Φέτος τον είχε ο Άκης ο Μάτζιος στον Πατραγικό μαζί με τον δάσκαλο, τον Γιάννη τον Μπραβούκο. Έχει ακουστεί, είναι ελεύθερο στον Πατραγικό ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν. Ο Γρηγορίου τον ήθελε και παλιότερα. Υπάρχουν όμως τερματοφύλακες. Αθανασίου που έφυγε από τον Εργοτέλη. Έχει ακουστεί και το όνομα του Αθανασίου. Είναι ένας έμπειρος, ικανός τερματοφύλακας του Αθανασίου. Μην ξεχνάς ότι ήταν βασικός και αντικατάστατος στην ομάδα του Εργοτέλη μέχρι που κάτι έγινε στην ομάδα της Κρήτης. Και τελικά πήραν τερματοφύλακα τον Ιανουάριο και έπαιξε ένα σερβόρ τερματοφύλακα να πάρει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και όσον αφορά τους παίχτες, πρώτο στη λίστα ήταν και τον Ιανουάριο, νομίζω είναι και τώρα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο Λίμα. Τον ήξερε ο Γρηγορίου και από τη Δόξα Δράμας. Είναι ένα αμυντικό χαφ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εξαιρετική περίπτωση. Και επειδή οι περισσότερες ομάδες του Super League τον θέλουν, και πρέπει, αν το θέλει πραγματικά, πρέπει να βρει τον κατάλληλο τρόπο να τον πείσει να έρθει στο νησί να αγωνιστεί. Τώρα, θεωρώ ότι γιατί έχει 2-3 προτάσεις από πολύ καλές ομάδες σε β' εθνικής κατηγορίας που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, όπως είναι ο Αγωνιστικός Αστέρας. Θεωρώ ότι χρειάζεται το κατάλληλο pressing για να μπορέσει. Και βέβαια, ναι. Και μια μεγάλη κατηγορία, μεγαλύτερη, είναι δέλεαρα νομίζω για να ποδοσφαιριστεί. Έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, το πλάνο πηγαίνει σε ποδοσφαιριστές που να είναι γνώστες του ελληνικού πρωταθλήματος και γενικά γνώστες της κατηγορίας. Επειδή δεν μας πιέζει ο χρόνος, μας πιέζει πάρα πολύ. Τελείωσαν οι αγώνες, αρχίζουν τα καμπ σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλες ομάδες από το εξωτερικό έρχονται και κάνουν καμπ. Και εδώ στην Κέρκυρα έρχεται η Αθλητικό Μαδρίτης, μια πολύ μεγάλη ομάδα, και θα γίνει ένα καμπ. Το οποίο κάνει ο Ολυμπιακός Κέρκυρας προς το τέλος Ιουνίου. Να δούμε όμως τι μας είπε ο Βαγγέλης Καρπατσέλης για αυτό το ΚΑΠ που θα γίνει στο νησί μας.